απελευθέρωσης της Πτολεμαΐδες και της Ορδέας από τον ελληνικό στρατό το 1912 είναι ένας δείκτης στην καθημερινότητά μας που μας δείχνει τι μπορούμε να πετύχουμε ως Έλληνες όταν προετοιμαζόμαστε σωστά και όταν έχουμε ιδανικά στην ψυχή μας. Γιατί οι καθημερινοί άνθρωποι, για να συνεχίσω από εκεί που τελείωσε ο συνάδελφος εκπαιδευτικός στην ομιλία του, απλοί άνθρωποι με ιδανικά, με πίστη, έδωσαν την ψυχή τους και τη ζωή τους για να απελευθερώσουν τα ιερά χώματα της Μακεδονίας. Και μας θυμίζει επίσης ότι σήμερα όλοι εμείς, όλοι οι νεότεροι Έλληνες, έχουμε μια υποχρέωση να παραδώσουμε αυτόν τον ευλογημένο τόπο πολύ καλύτερο από ό,τι το παραλάβαμε στα παιδιά μας. Σε μια χώρα στην οποία καλώς κακώς να μην είναι χιλιάδες μετανάστες προς τα χώρια χρόνια, η κυβέρνηση σκέφτεται να αλλάξει το καθεστώς απομονής της Ιθαγένειας και να κάνει πιο αυστηρό τη σκέψη. Ο κώδικας Ιθαγένειας είναι ένας κώδικας που με όλες τις τροποποιήσεις του χρονολογείται από το 1931. Είναι ένας κώδικας που βασίζεται στις πολιτικές και πολιτιστικές μας παραδόσεις. Ήδη η απονομή της Ιθαγένειας ακολουθεί μια διαδικασία που εκπληρώνει αυτό που επιτάσσει, δηλαδή τη συνάφεια κάποιου με το έθνος, να ξέρει δηλαδή τη γλώσσα, να έχει ενταχθεί σωστά στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι εάν θα αλλάξει, αλλά κατά πόσον αυτός που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια το θέλει πραγματικά με την καρδιά του και έχει όντως ενταχθεί κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και πολιτικά σε αυτό που λέμε ελληνική κοινωνία.